σε μία άκρη του λιμανιού στην πύλη Ε2 βρίσκεται εδώ και χρόνια η καντίνα Ο Πλαστήρας. Ο ιδιοκτήτης και βαπτιστήρι του Νικόλαο Πλαστήρα μαζί με τη γυναίκα του Άννα έχουν μία μικρή γωνίτσα στην οποία λένε ότι ψήνονται τα καλύτερα χοιρινά καλαμάκια της περιοχής. Περαστικοί, Έλληνες και ξένοι τουρίστες, νησιώτες, επαγγελματίες οδηγοί, όλοι θα κάνουν μια στάση εδώ για σουβλάκι και αυθεντική τηγανητή πατάτα μαζί με φέτα και λαδορίγανη. Πες μου πώς ξεκίνησες. Ξεκίνησα από το τίποτα. Με ένα καρότσι μες στο λιμάνι. Πότε? Το 77. Το 77 ρε θηρίο. Είσαι Πειραιώτισσα? Όχι. Από πού? Είμαι Μακεδονίτισσα. Άντε. Από πού ακριβώς? Και είμαι από τις Σέρες. Α, από τις Σέρες. Οι Σέρες, ωραίο σουβλάκι, ωραία γλυκά, ωραίους χειρούς καρπούς. Και στην Αθήνα πώς βρέθηκες? Έμεινα ορφανή με δύο αδέλφια πίσω και βρέθηκα στην Αθήνα. Και κατέβηκες κάτω. Και παίρνεις το καρότσι και ξεκινάς στον Πειραιά. Τότε δεν υπήρχαν πάρα πολλά αεροπλάνα, άρα το καράβι ήταν το κύριο μέσο επικοινωνίας με όλα τα νησιά. Βεβαίως. Οπότε υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Είχε πάρα πολύ κόσμο και οι τουρίστες τότε μέχρι να φύγουν τα καράβια αυτοί κοιμόντουσαν δίπλα. Άρα καρότσι, κάρβουνο. Κάρβουνο, σουβλάκι. Σουβλάκι χοιρινό. Αναψυκτικά. Αναψυκτικά. Και λουκάνικο είχα. Και λουκάνικο είχες, ναι. Και έτσι ξεκίνησα. Και σιγά σιγά αγόρασα την καντίνα, έκανα οικογένεια. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Εδώ, σε αυτό το σημείο, 25 χρόνια. 25 χρόνια, Έχουν δει τα μάτια σου πολλά, φαντάζομαι. Πάρα πολλά. Για πες ιστορίες. Τι ιστορία θέλεις να σου πω, Δημήτρη? Ότι κάποτε εκεί απέναντι ήταν ανοιχτές οι αποθήκες. Οι αποθήκες, ναι. Σιτάρια, κρυθάρια και τέτοια, και ερχόταν τα φορτηγά και φορτώναν από εδώ και φεύγανε. Τόσο παλιά, Τόσο παλιά. Γιατί σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος? Γιατί τους αγαπάω κι εγώ. Και είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε πλέον φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Και όχι πελάτες με... Νομίζω ότι σε εμπιστεύονται, νομίζω ότι είναι οικογένεια εδώ. Δηλαδή τους είδα που ερχόντουσαν απ' έξω και παραγγέλαν απ' έξω, κάνανε νόημα, σηκώνανε τα δάχτυλα, πόσα σουβλάκια θέλουν. Αυτό ξέρεις πόσο σημαντικό είναι, αυτή την εμπιστοσύνη με τον πελάτη. Είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Εγώ το κατάφερα και τα κάναμε όλα. Και εμπιστοσύνη και φίλοι και απ' όλα είμαστε. Ψήνεις ακόμα χοιρινό καλαμάκι. Βεβαίως ψήνω χοιρινό, ψήνουμε... λουκάνικο, κοτόπουλο, μπιφτέκι. Όλα στα κάρβουνα. Όλα στα κάρβουνα. Και ξεκινάς το πρωί. Το πρωί, ναι, από τις 10. Από τις 10. Και τελειώνεις. Και τελειώνω όπως με πάει. Όσο πάει, όσο πάει. Την ποιότητα δεν την έχεις αλλάξει, γιατί αυτό λέει όλος ο κόσμος. Όχι, η ποιότητα είναι η ίδια από τότε που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα. Έχει αναλάβει κόρη, είναι στην ψισταριά, τη βλέπω πίσω. Ναι, έχει αναλάβει κόρη την ψισταριά, εγώ το μέσα και βλέπω. Υπάρχει συνέχεια. Έχει και συνέχεια.